Κοινή ανακοίνωση για τα προβλήματα με τους απλήρωτους εργαζομένους στο δρόμο Άκτιο Αμβρακέ εξέδωσαν τα εργατικά κέντρα Αγρινίου και Λευκάδας. Η κοινή ανακοίνωση των δύο εργατικών κέντρων έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, αντιπροσωπείς από τα δύο εργατικά κέντρα πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη διεύθυνση του εργοταξίου της κοινοπραξίας που κατασκευάζει την οδό Αμβρακέ Άκτιο μετά από καταγγελίες των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι μαζί με τον Ιούλη 5 μήνες. Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας δικαιολόγησαν την καθυστέρηση πληρωμής στην μη εκταμείευση πόρων από το ΕΣΠΑ, παρά το γεγονός ότι αυτοί υποβάλλουν τακτικά τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο επίβλεψης του έργου που βρίσκεται στο Μύτικα της Πρέβεζας. Την επομένη αναζητήσαμε τον υπεύθυνο του γραφείου για να μας επιβεβαιώσει ή όχι τους ισχυρισμούς των εκπροσώπων των εργοδοτών. Δεν τα καταφέραμε και απευθυνθήκαμε στο γραφείο των μηχανικών, οι οποίοι τόνισαν ότι όντως υπάρχουν καθυστερήσεις στις εκταμείευσεις. Το επόμενο λεπτό, ο υπεύθυνος πληρωμών του Υπουργείου μας διαβεβαίωσε ότι υπογράφτηκαν από τον ίδιο όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί που έχει υποβάλει η κοινοπραξία. Μετά τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι οι 210 περίπου εργαζόμενοι εμπέζονται από την εργοδοσία παραμένοντας απλήρωτοι για 5 μήνες, σε συνθήκες σκληρής λιτότητας. Κάποιοι μάλιστα αποχώρησαν αφού δεν είχαν χρήματα για βενζίνη για να πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά. Πρόκειται για εργαζόμενους από τον κατασκευαστικό κλάδο όλων των ειδικοτήτων που μοχθούν καθημερινά δουλεύοντας σε ψηλές θερμοκρασίες για έργα αναγκαία για το λαό, όπως είναι οι οδικοί άξονες που παραδίδονται πρίκα για εκμετάλλευση και χρήση στο μεγάλο κεφάλαιο. Η διάλυση από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση των εργασιακών σχέσεων με την πλήρη ελαστικοποίηση και την καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος αποθράσει νέους εργοδότες. Στα συγκεκριμένα εργοτάξια, οι συνθήκες εργασίας, όπως μαρτυρά και το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα, είναι απαράδεκτες. Η κοινοπραξία με τις πλάτες της κυβέρνησης πήρε άδεια για 9 ώρες απασχόληση και υποχρεώνει τους εργαζόμενους για μία ακόμη ώρα δουλειά, που μαζί με το μισάωρο διάλειμμα φτάνουν στις 10.30 ώρες. Πρόκειται πράγματι για συνθήκες γαλαέρας. Τα δύο εργατικά κέντρα απαιτούν από την κοινοπραξία την άμεση πληρωμή όλων των εργαζομένων. Καλούν τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν αγωνιστικά τα δεδουλευμένα τους. Οργανωμένοι όλοι στην Εργοταξιακή Επιτροπή να απαιτήσουν την κανονική πληρωμή, εργασιακές συνθήκες ασφαλείας και ανθρώπινα ωράρια για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Τα δύο εργατικά κέντρα θα σταθούν στο πλευρό τους σε όποια μορφή αγωνιστικής διεκδίκησης αποφασίσουν για όλα τους τα προβλήματα.